Μία προσαγωγή για εξακρίβωση στοιχείων στο αστυνομικό τμήμα Αρκαλοχωρίου κατέληξε σε άνευ προηγουμένο επεισόδιο, με πολίτες και αστυνομικούς να καταλήγουν στο νοσοκομείο με μόλοπες εκδορές και σχισμένα ρούχα. Όλα ξεκίνησαν όταν κλιμάκιο του ΤΑΕ σταμάτησε για έλεγχο αυτοκίνητο. Ο 22χρονος οδηγός δεν είχε πάνω του στοιχεία και όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι θα μεταφερθεί στο τμήμα για εξακρίβωση, άρχισαν οι αντιδράσεις. Εκείνος που μετέφεραν άρχισε να αντιδράει, να δημιουργεί εντάσεις, να διαταράσει την κεκή ειρήνη, με αποτέλεσμα να προσπαθεί να χτυπήσει και να χειροδικήσει κατά τον συναδέλφο μας. Στο αστυνομικό τμήμα έσπευσε και ο πατέρας του, παρουσία του οποίου εξελίχθηκε ο νέος γύρος του επεισοδίου. Με τον 22χρονο να επιτίθεται στους αστυνομικούς και να επιχειρεί να φύγει. Πολίτες και αστυνομικοί φαίνεται ότι έγιναν μαλλιά κουβάρια μέσα στο τμήμα, με συνέπεια πατέρας και γιος να καταλήξουν με χειροπέδες. Συγγενείς τους υποστηρίζουν ότι οι αστυνομικοί ξυλοκόπησαν και τραμπούκησαν τον 22χρονο, προκαλώντας όμως έντονες αντιδράσεις. Το θράσος ορισμένο πλέον έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Βλέπουμε και περιστατικά να εμφανίζονται μέσα στα αστυνομικά τμήματα. Διαμηνύουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι είμαστε δίπλα στους συναδέλφους μας. Το στένος, το φρόνημά τους δεν κάπτεται ούτε του σώματος. Από την πρώτη στιγμή, σαν ένωση, είμαστε στο πλευρό τους. Είτε τηλεφωνικά θα στο βράδυ, είτε ενημερωθήκαμε αργά. Είτε σήμερα το πρωί διαζώσει. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς καταγγέλουν ότι οι συναδελφοί τους, που μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο νοσοκομείο στη διάρκεια της νύχτας, έχουν δεχτεί άγρια επίθεση. Με μόλοπες εκδορές και σχισμένα ρούχα, οι αστυνομικοί παρουσιάστηκαν το πρωί στον ιατροδικαστή για να εξεταστούν. Σε βάρος του 22χρονου και του πατέρα του, ασκήθηκε δίωξη από τον εισαγγελέα για εξύβριση, απειλή, σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας. Οι κατηγορούμενοι απάντησαν με έγκληση σε βάρος των αστυνομικών, τους οποίους κατηγορούν για ξυλοδαρμό. Όλοι θα πάνε, έτσι ώστε για να λάμψει η αλήθεια, διότι καταγγέλλεται το γεγονός ότι οι αστυνομικοί χτύπησαν τους δύο πολίτες, ενώ υπάρχει το αντίθετο, οι πολίτες χτύπησαν τους αστυνομικούς. Από εδώ και στο εξής, οι δικαστικές αρχές έχουν τον πρώτο λόγο, έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Οι συνδικαλιστές της Ελλάς, που βρίσκονται στο πλευρό των συναδέλφων τους, καταδίκασαν όσα διαδραματίστηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να τοποθετηθούν κάμερες σε όλους τους χώρους των αστυνομικών υπηρεσιών, αλλά και στις στολές των αστυνομικών, όπως έχει προαναγγείλει η πολιτική ηγεσία της αστυνομίας. Επιτέλους, να μπουν κάμερες και σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες και πολύ περισσότερο στις στολές των συναδέλφων μας. Εάν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο χθες στο περιστατικό του ΑΤΑΦΟ Μινώα, πιστεύω ότι θα είχε λάμψει η αλήθεια από την πρώτη στιγμή και δεν θα μπαίναμε στις διαδικασίες που έχουμε μπει μέχρι σήμερα.